έτσι. Κάνε ερώτηση. Λοιπόν, στην Κοζάνη, κύριε Στέφο, παρουσιάζοντας την ώρα Ελλάδος Βουκουρέστη, θα θέλω να μας πείτε καταρχήν από πού εμπνευστήκατε το βιβλίο και τι θα διαβάσει κάποιος ξεφυλίζοντας το συγκεκριμένο εκείνο κύριο. Εκείνο το οποίο με ενέπνευσε ήταν όταν ξεκίνησαν τα συλλαλητήρια πριν από 1,5 χρόνο, πρώτα στην Θεσσαλονίκη και μετά στην Αθήνα, σχετικά με την τότε επικείμενη συμφωνία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την κυβέρνηση των Σκοπίων. Θέλησα να μάθω ακριβώς εάν και κατά πόσον η σύνοδος του ΝΑΤΟ τότε στο Βουκουρέστι το 2008 αποτελούσε τη βάση, όπως ισχυριζόταν η κυβέρνηση Τσίπρα, για την συμφωνία την οποία θα συνείπε, ήταν έτοιμη η κυβέρνησή του να συνάψει με τα Σκόπια. Αυτό ήταν το κίνητρο, το ερέθισμα για να ξεκινήσω τη συγγραφή του βιβλίου. Από την έρευνα την οποία έκανα, η οποία κράτησε περίπου ένα χρόνο, σε ένα συμπέρασμα, ασφαλές συμπέρασμα, μπορώ να πω ότι έχω καταλήξει. Ότι υπάρχουν πρωθυπουργοί, υπάρχουν κυβερνήσεις, υπάρχουν πολιτικοί, Έλληνες πολιτικοί, που όταν βάζουν κόκκινες γραμμές, τις εννοούν. Και ο Καραμαλής απέδειξε με τη στάση του τότε στο Βουκουρέστι, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, έχοντας απέναντί του τους πιο ισχυρούς της γης, ότι ήταν αποφασισμένος να πει όχι στην εκμετάλλευση του ονόματος, στην καπήλευση του ονόματος της Μακεδονίας μας από τους Σκοπιανούς. Το απέδειξε στην πράξη, όχι με το βέτο, γιατί δεν υπήρξε βέτο, να το ξεκαθαρίσουμε, υπήρξε όμως ξεκάθαρη θέση από την ελληνική πλευρά ότι ένταξη της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας με το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας δεν επρόκειτο να γίνει δεκτό. Και αυτό ήταν απόφαση του ΝΑΤΟ. Δυστυχώς, με τη συμφωνία των Πρεσπών, οι Σκοπιανοί πλέον μπορούν να χρησιμοποιούν τους δόσεις που τους έδωσε η Ελλάδα τη δυνατότητα, το δικαίωμα να αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες, και είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς η Ελλάδα θα το συναντήσει πολύ σύντομα. Το συναντά ήδη πολύ σύντομα μπροστά της. Κύριε Στέφο, θεωρείτε ότι δεν έπρεπε να υποφυλίσει σε ένα θέμα που καλάμιζε τη χώρα και που το Μακεδονία υπήρχε σε ταυτότητες? Ήταν χαρακτηριστικό γνώρισμα των περισσότερων κατοίκων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στον κόσμο, με δεδομένη την τεχνική στιγμή, Το κλειδί στο πρόβλημα το κρατούσε και το κρατάει η Ελλάδα. Βασικά το κρατούσε η Ελλάδα. Από τη στιγμή που η Ελλάδα συμφωνεί και αναγνωρίζει ότι οι γείτονές μας είναι Μακεδόνες, το πρόβλημα έχει λυθεί. Όλος ο κόσμος τους ονόμαζε και τους αναγνώριζε Μακεδόνες. Για τους Σκοπιανούς η βασική τους επιδίωξη ήταν να τους ονομάζει η Ελλάδα Μακεδόνες. Και δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του έβαλαν φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους στο δικαίωμα των Σκοπιανών να ονομάζονται Μακεδόνες. Η επόμενη κυβέρνηση θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσει αυτή τη συμφωνία. Δεν μπορώ να σας πω τι θα κάνει η επόμενη κυβέρνηση, γιατί δεν είμαι κυβερνητικός, ούτε κυβερνητικός εκπρόσωπος πολύ περισσότερο. Εκείνο το οποίο θέλω να πιστεύω είναι ότι η επόμενη κυβέρνηση, έχοντας μπροστά της το αίτημα των Σκοπιανών για ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα καταστήσει απόλυτα σαφές ότι εάν δεν λυθούν οι όποιες εκκρεμότητες με την ελληνική πλευρά, θα πρέπει να ξεχάσουν τα όνειρά τους και την επιδίωξή τους για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, νομίζω,